Και αν ο εμβολιασμός αποτελεί αντίδοτο στον κορονοϊό για την υγεία μας, το ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν μία πρώτη τονωτική ένεση για την οικονομία μας. Θυμίζω ότι πρόκειται για μία τολμηρή ελληνική πρωτοβουλία, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που το εισηγηθήκαμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συναντώντας αρχικά την έντονη δυσπιστία των εταίρων μας. Ύστερα όμως, από λίγους μήνες, εκείνη η πρόταση της Αθήνας που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο αυτού του έτους αποτελεί πραγματικότητα της Ευρώπης. Αποτελεί απόδειξη ότι ακόμα και στο πιο σκοτεινό σημείο του τρίτου κύματος, τον Ιανουάριο δηλαδή αυτού του έτους, η χώρα είχε σχέδιο και προνοητικότητα. Επέδειξε προνοητικότητα για το τι θα συμβεί τους μήνες που θα ακολουθήσουν. Θέλω να θυμίσω ότι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλειών και σε άλλα επίπεδα. Ήμασταν από τις πρώτες, αν όχι πρώτη χώρα, που χρησιμοποιήσαμε μαζικά τα self-test. Και τότε είχαμε δεχθεί αρκετή κριτική από την αντιπολίτευση. Πλην όμως τα αποτελέσματα από τα self-test είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ήμασταν η πρώτη χώρα που πέρυσι το καλοκαίρι, όταν είχαμε πολύ λιγότερα όπλα στη διάθεσή μας, χρησιμοποίησαμε ένα ευφυές σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, έναν αλγόριθμο για να μπορούμε να κάνουμε πιο στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας. Και βέβαια, ως προς τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, θέλω να θυμίσω ότι ήταν η Ελλάδα μαζί με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες που πρώτες θέσαμε μαζί στον ευρωπαϊκό διάλογο ήδη από τον περασμένο Μάρτιο την ανάγκη να υπάρχει μία μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομική αντίδραση στην τεράστια οικονομική ύφεση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Και το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο οριστικοποιήθηκε σε μία μαραθώνια σύνοδο κορυφής πέρυσι τον Ιούλιο. Φαίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, η δυνατότητά μας να μετατρέπουμε δοκιμασίες σε ευκαιρίες. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το ψηφιακό πιστοποιητικό, αλλά συνολικά την τεράστια πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην ψηφοποίηση υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού μέσα από το gov.gr. Πιστεύω ότι πετύχαμε σε μήνες πράγματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαζόταν χρόνια για να γίνουν. Και βέβαια ως προς το πιστοποιητικό, το ίδιο μαζί με τα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνει δηλώνει και την ετοιμότητα της χώρας μας να υποδεχθεί την επόμενη μέρα. Η έκδοσή του, όπως γνωρίζετε, είναι εξαιρετικά απλή.